σελίδα 921, ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 15 κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 921. Επλησίαζον εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον: Τις άνθρωπος εξημώνε αν έχει 100 πρόβατα και χάσει, ένα εξ αυτών δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλώσεως σου έβρι αυτό. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθόν εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς συγχαρείτε με ότι εύρων το πρόβατό μου το απολωλώσω. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό διένα ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά δια 99 δικαίους ήτινες δεν έχουν συγχρίαν μετανοίας. Ή της γηνή έχουσα 10 δραχμάς εάν χάσει δραχμή μία δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώσεως ότου έβρι αυτήν. Και αφού έβρι συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα συγχαρείτε με διότι έβρον την δραχμήν την οποίαν έχασα. Ούτω σας λέγω χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια έναν αμαρτωλόν μετανοούντα. Είπε δε άνθρωπος της είχε 2 ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα, ο νεότερος ιός απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους, και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπεν, «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης». Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού ενώ δε απήχεν έτη μακράν είδε αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις πόδας αυτού. Και φέροντες των μόσχων των συτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη». Και έρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικίαν ήκουσε συμφωνίαν και χορούς και προσκαλέσασε ένα των δούλων η ρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχον των συντευτών διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Ιδού, τόσα έτσι σε δουλεύω και σε με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφερανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου, των βίων με τα πορνών, ήλθεν έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σύ πάντα με τεμού είσαι και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ήταν νεκρός, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν». Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός να είναι μαζί μας. Και ο Θεός είναι μαζί μας όταν εμείς είμαστε μαζί Του και Του πλησιάζουμε. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί
και οι πόρνες ακόμη πλησίαζαν τον Ιησού. Πλησιάζοντας τον Ιησού, ο Θεός ήταν μαζί τους. Και ήταν μαζί τους γιατί τα λόγια του έφερναν σε κατάνοιξη τις καρδιές τους, μετανοούσαν και επέστρεφαν στο Θεό. Οι Φαρισαίοι όμως και οι γραμματείς, που ήταν βέβαιοι ότι ο Θεός ήταν μαζί τους, γιατί νήστευαν δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκάτιζαν πάντα όσα είχαν, κάθε Σάββατο ήταν στη συναγωγή, φρόντιζαν τον εαυτό τους, πρόσεχαν τον εαυτό τους, αλλά ο Θεός δεν ήταν μαζί τους και δεν είχαν καταλάβει και τίποτα. Και αυτό είναι ο φόβος, αδερφοί. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα ότι η ζωή τους ήταν μέσα στην υποκρισία, μέσα στο ψέμα. Και όταν το καταλάβαιναν, το δικαιολογούσαν. Και έλεγαν, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Και αυτός εκεί, ο αιρετικός, ο Ιησούς, μας τα χαλάει. Και αντί να κοιτάνε τον εαυτό τους, κοίταγαν τον Ιησούν και αυτούς που πήγαιναν στον Ιησούν, όχι για να χαρούνε, για να τον κατακρίνουνε. Όχι για να δοξάσουν το Θεό που αμαρτωλοί πόρνες και τελώνες πλησίαζαν τον άνθρωπο που κήρυτε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλλά για να τον κατακρίνουν λέγοντας, αυτή είναι η παρέα σου. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Με αποτέλεσμα έφτασαν να σταυρώσουν τον Χριστό. Ξέρετε ότι ο Θεός ήταν μαζί με το λαό Ισραήλ πάντα. Πάντα. Από Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Και όταν ακόμη απομακρυνόταν από το Λόγο του Θεού, ο Θεός ήταν μαζί τους. Τους επανέφερε. Τους έφερνε σε δοκιμασίες. Τους έφερνε σε ταλαιπωρίες, σε φτώχεια. Και έκραζαν στον Θεό που ήξεραν ότι ήταν μαζί τους. Και ο Θεός στη μετάνοιά τους τους επισκεπτόταν και τους ευλογούσε. Γιατί πάντοτε ήταν μαζί τους. Μέχρι τότε που ξεπέρασαν τα όρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Θεός και στα λάθη μας και στις αμαρτίες μας και στις αδυναμίες μας είναι μαζί μας και αγωνίζεται να μας φέρει πίσω. Γι' αυτό η πρώτη παραβολή του είναι πεντακάθαρη. Ένας είχε 99 πρόβατα, δικά του. Αλλά ένα έχασε το δρόμο του. Αλλά ο Θεός είναι μαζί του. Και έτρεξε να το βρει. Όπου και αν είχε πάει. Όπου και αν είχε βρεθεί. Και όταν το φώναξε στην ταλαιπωρία του, άκουσε τη φωνή του το πρόβατο, γνώρισε ότι είναι ο ποιμένας του, έτρεξε σε αυτόν και ο Θεός έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα στην παραβολή μας φανερώνει κάτι πάρα πολύ, θα έλεγα συγκινητικό. Αυτό το πρόταβατο δεν το έδεσε και το τράβηξε να το φέρει, όπως πιθανόν να κάναμε εμείς, ούτε το έδιρε, αλλά το πήρε και το έβαλε στην αγκαλιά του. Κύριε Θεέ μου, πόσο καλός είναι. Τα άλλα 99 δεν τα είχε πάρει στην αγκαλιά του ίσως, τα είχε, αλλά αυτό τώρα το πήρε στην αγκαλιά του, το χάιδεψε, του μίλησε γλυκά, ωραία. Καρδιά του γέμισε χαρά, γιατί είπε, βρήκα το πρόβατό μου που έχασε το δρόμο του. Ήταν μαζί του. Πήγε εκεί που ήταν το πρόβατο. Αλλά και στην άλλη παραβολή με τη δραχμή, μέσα στην εκκλησία, μια γυναίκα λέει, είχε 10 δραχμές και έχασε τη μία. Πώς τις γλίστρησε, πώς τις ξέφυγε. Άλλοι λένε ότι
ο τσομπάνης και πρέπει να είναι σωστό είναι ο Χριστός που πήγε να βρει το 1 από τα 100. Και η γυναίκα, άλλοι λένε ότι είναι η Εκκλησία, άλλοι λένε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο, και τα δύο το ίδιο είναι. Γιατί μέσα στην Εκκλησία διοικητής είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πώς χάθηκε μέσα στην Εκκλησία, πώς πλανήθηκε, πώς έχασε το δρόμο. Είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι. Είναι το σώμα, αλλά δεν είναι το η ψυχή, δεν είναι το πνεύμα. Και η γυναίκα το βρήκε, έψαξε. Κατάλαβε ότι λείπει και έψαξε και το βρήκε. Και όταν το βρήκε, χάρηκε. Γιατί ήταν μαζί της. Σε όλες τις αποστασίες του λαού Ισραήλ, ο Θεός ήταν μαζί του. Σε όλα τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, όταν λίγο ξεφεύγουμε δεξιά και αριστερά, ήταν, είναι μαζί μας. Έχουν επιστρέψει αδελφοί μας από τέτοιου είδους αποστασία πλάνης, και εκείνο που με συγκλονίζει είναι που μου λένε «Ο Θεός ήταν πάντα μαζί μου». Αλληλούια. Και έψαχνε την ευκαιρία να με επιστρέψει. Γιατί? Δεν ήθελε να φύγει το πρόβατο, έχασε το δρόμο του. Δεν ήθελε, έχασε το δρόμο του. Δεν ήθελε η δραχμή να φύγει, χάθηκε. Έχασε τον προσαρμοσμό, έκανε λάθος. Καρδιά πλανήθηκε. Παρασύρθηκε, δελεάστηκε. Ο διάβολος κατάφερε σιγά σιγά το πρόβατο να το βγάλει έξω. Με την ουρά του, σιγά σιγά. Δεν το άρπαξε, το πλάνησε. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Και αυτό, αδελφοί, είναι ένα πολύ χαρούμενο μήνυμα. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας, εκτός. Θα δούμε όμως αυτό το εκτός, το οποίο είναι πραγματικά φόβος και τρόμος. Στην τρίτη παραβολή είναι ο πατέρας με δύο γιους. Στην πρώτη είναι ο Χριστός, στη δεύτερη είναι το Πνεύμα το Άγιο, στην τρίτη είναι ο πατέρας. Έχει δύο γιους μέσα σε ένα σπίτι και πολλούς δούλους που απολαμβάνουν τα πάντα. Όμως τα πάντα. Και κάτι αλλάζει στην καρδιά ενός. Κάτι αλλάζει. Σκέφτεται. Δεν είναι πλάνη. Δεν είναι χάσιμο. Δεν χάνει το δρόμο του. Σκέφτεται και αποφασίζει. Σκέφτεται με μεγάλη σοβαρότητα. Σκέφτεται με μεγάλη προσοχή. Σκέφτεται. Και παίρνει απόφαση. Και λέει η Γραφή, η απόφαση που πήρε είναι να αποδημήσει. Και απεδήμησε. Απεδήμησε σημαίνει φεύγω και δεν ξανάρχομαι. Απεδήμησε εις Κύριον, λέμε. Πάω να ζήσω αλλού. Πάω αλλού. Πάω σε άλλη διδασκαλία, σε άλλη διδαχή. Πάω σε άλλες καταστάσεις. Πάω αλλού. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αλλά κατόπιν σκέψεις, συνειδητά, όχι κατά λάθος, όχι γλίστρησα, όχι έπεσα, όχι χάθηκα, όχι πλανήθηκα, όχι δελεάστηκα. Αποφάσισα. Και αρχίζει να εκτελεί συνειδητά, προγραμματισμένα την απόφασή του. Κάνει σχέδιο. Προγραμματίζει μέσα του. Θα κάνω πρώτον, δεύτερον, τρίτον και μετά θα φύγω. Θέλω να φύγω, αλλά δεν θέλω να φύγω και έτσι. Έχω δικαιώματα στον πατέρα. Θα τον κοροϊδέψω.
Δεν είναι μόνο ότι αποφασίζει, αλλά αποφασίζει και με πονηριά. Και με πανουργία αποφασίζει. Με σκέψεις, δεύτερες, τρίτες. Δεν τις λέει σε κανέναν. Και αφού καταστρώνει το σχέδιο της εξόδου του, το βάζει αμέσως σε εφαρμογή. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι άκρος επικίνδυνο. Άλλο σκοντάφτω και πέφτω και άλλο σου βάζω τρικλοποδιά για να πέσεις. Άκρος επικίνδυνο. Εδώ γίνεται συνεργός με τον διάβολο ο άνθρωπος. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, μελετάει με σοφία, αλλά όχι ουράνια, δαιμονιώδη. Πώς θα το κάνω αυτό το κακό? Και ξεκινάει. Πατέρα, θέλω να μου δώσεις το ανήκον μέρος της περιουσίας. Δεν του λέει για φευγιό τίποτα. Θέλω να μου δώσεις αυτά που μου ανήκουν. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Δεν θέλω να δικήσω τον αδελφό μου. Δεν φαίνεται η πανουργία του. Θέλω να κάνω την τύχη μου. Θέλω να μου δώσεις αυτό που μου ανήκει. Δικό μου είναι. Τι μου αναλογεί? Αυτό να μου δώσεις. Βέβαια ο πατέρας γνωρίζει τα πάντα. Αλλά ενεργεί με την αγαθοσύνη που τον διακρίνει και με τη δικαιοσύνη που επίσης τον διακρίνει. Αλλά ιδιαιτέρως ενεργή, σαν ίσως προς ίσως, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ελευθερία στο παιδί του το νεότερο. Δεν επιβάλλει, δεν επιμένει, λέει αμήν σε αυτό που θέλεις. Θα σου το δώσω γιατί πράγματι σου ανήκει. Γιατί είσαι κληρονόμος μου και συγκληρονόμος του μεγαλύτερου αδελφού σου. Θα σου το δώσω. Ξέρει τη συνέχεια. Ξέρει τα πάντα. Δεν κάνει πως δεν τα ξέρει. Αλλά δεν τα ανακοινώνει. Περιμένει να δει. Μακροθυμεί. Ξέρει όλη τη συνέχεια. Ξέρει και την καταστροφή. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει άποψη. Είναι γιος του και είναι ελεύθερος. Δεν είναι δούλος του. Είναι γιος του και είναι ελεύθερος. Τι ωραία θα ήταν να ήταν δούλος του. Τι ωραία που θα ήταν να ήταν γιος που δουλεύει τον πατέρα. Αλλά αυτό το απετείναξε από πάνω του. Το απέβαλε. Είναι γιος που δουλεύει για τον εαυτό του. Για τις δικές του σκέψεις, για τα δικά του προγράμματα. Τι αγαθός που είναι ο πατέρας. Πάρτα παιδί μου. Πάρτα. Δικά σου είναι, σου ανήκουν. Μα δεν είναι δικά του, του πατέρα του είναι. Δικά σου είναι. Γιατί είσαι γιος μου. Πάρτα παιδί μου. Δεν τσακώνεται μαζί του. Δεν του αποκαλύπτει αυτά που ξέρει. Αλλά αφήνει απόλυτη ελευθερία. Έτσι κάνει ο Θεός, αδελφοί, σε όλους μας. Και ο γιος εκμεταλλεύεται την απόλυτη ελευθερία του πατέρα. Την εκμεταλλεύεται στο έπακρον. Ξέρει ότι δεν μπορεί να του αρνηθεί.
και το εκμεταλλεύεται στο έπακρον. Πόσο σοβαρό είναι ο άνθρωπος να εκμεταλλεύεται την αγάπη του Θεού. Πόσο σοβαρό είναι. Και αφού τα παίρνει, ευθύς απεδίμησεν, γεια σου, φεύγω, αποδημώ, δεν θα ξανάρθω, αποφασίζω να ζήσω σε γη μακράν. Αυτή είναι η απόφασή μου. Ο πατέρας λέει, αμήν παιδί μου, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε όπως θέλεις. Και τώρα αρχίζει την καινούργια του ζωή. Όχι πλέον στο σπίτι του πατέρα του, αλλά στο δρόμο το δικό του. Μια καινούργια ζωή ελευθερίας. Μια καινούργια ζωή που θα κάνει ό,τι θέλει. Μια καινούργια ζωή που θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Αλλά μια καινούργια ζωή που θα είναι μόνος του. Δεν θα είναι ο Θεός μαζί του. Δεν θα είναι κάτω από τη σκέπη του πατέρα του. Θα είναι γιος, αλλά όχι κάτω από την προστασία του πατέρα του. Θα χάσει αυτό το μεγάλο, αδελφοί αγαπητοί, δώρο του Θεού. Εγώ θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου έως η τελείας του αιώνος. Και αυτός λέει, δεν το θέλω. Θέλω να κάνω αυτό που εγώ θέλω. Και ο πατέρας δεν μιλάει. Πιστεύω ότι η καρδιά του κλαίει. Και δεν μπορεί να μην κλαίει. Όχι, γιατί δεν ξέρει ο Θεός. Ξέρει, αλλά κλαίει για την ταλαιπωρία που θα λάβει. Τώρα βρίσκεται στη γη τη μακράν. Ελεύθερος από τα δεσμά του πατέρα. Ελεύθερος από τα τείχη του οίκου του πατέρα. Ελεύθερος, αλλά μόνος του. Και πρέπει να βρει φίλους, πρέπει να βρει ανθρώπους. Και βρίσκει. Και πρέπει να ζήσει. Και ζει. Αλλά ασώτος. Και ο βιός του πατέρα του τελειώνει. Και κατά συγκυρία οικονομική κρίση. Και κατά συγκυρία πείνα. Αλλά αυτή η πείνα, αδελφοί αγαπητοί, είναι η ευλογία του Θεού για αυτόν. Ναι. Για σκεφτείτε, αν μην υπήρχε οικονομική κρίση, πού θα ήταν αυτός? Ακόμη εκεί θα ήτανε. Ακόμη εκεί θα ήτανε. Η πείνα που έφερε ο Θεός είναι η ευλογία του Θεού για αυτό το παιδί. Ξέρεις, θα πει να πεινάς. Κατεστραμμένος να χρωστάς. Κατεστραμμένος. Και ψάχνει να βρει δουλειά. Και προσκολάται σε έναν άρχοντα της γης της μακράν. Και εκεί του λέει, έχω μια δουλειά να φυλάς γουρουνάκια. Ωραία λαβρόμικα γουρούνια. Δεν έχει τι άλλο να κάνει. Αλλά και το αφεντικό του είναι σκληρό, άγριο. Θα τα ταΐζεις ξυλοκέρατα, αλλά εσύ δεν θα τρως από αυτά. Και πεθαίνει. Σιγά σιγά πεθαίνει. Αλλά δόξα στο Θεό. Λίγο πριν το τέλος έρχεται εις αυτόν. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Μα είναι μαζί και με αυτόν. Και με αυτόν είναι μαζί. Είναι παιδί του. Μα τόσα έκανε ο λαός Ισραήλ. Ήταν πάντα μαζί του. Μα και το Βαάλ λάτρευε και τους Βααλίμ και προσκύναγε και ξένους θεούς. Ήταν μαζί του.
έφερε την πείνα και τον έφερε σε αυτόν. Και αρχίζει και σκέφτεται και λέει, τι κάνω εδώ, που κατάτησα, πώς κατάτησα έτσι. Εάν ήμουν μισθωτός, όχι γιος, μισθωτός στο σπίτι του πατέρα μου, θα τρώγα τουλάχιστον. Τι ωραία που περνάγανε εκεί οι εργάτες, οι μισθωτοί του πατέρα μου. Και αρχίζει τώρα και σκέφτεται, αλλά την καλή σκέψη της επιστροφής. Στην αρχή σκεφτόταν την κακή σκέψη της αναχώρησης, της αποδίμησης. Τώρα αρχίζει και σκέφτεται την καλή σκέψη. Πάλι κάνει σχέδιο, αλλά τώρα είναι ωραίο το σχέδιό του. Πάλι σχεδιάζει. Λέει, τι θα κάνω, λέει, πρέπει κάτι να κάνω. Θα πάω πίσω στον πατέρα και μόλις τον δω θα του πω, πατέρα δεν είμαι άξιος να με γιώσω. Εντάξει, τα έκανα μουσκεμα. Δεν είμαι άξιος να με γιώσω. Δέξουμε όμως να είμαι ένας υπαλληλός σου, ένας μισθωτός σου. Δέξουμε να δουλεύω για σένα. Αυτό αξίζω, αλλά τουλάχιστον θα τρώω. Και αναστάς, λέει η γραφή, και μου αρέσει αυτή η λέξη. Εδώ λέει σηκωθείς, αλλά το κείμενο έχει πολύ ωραία λέξη. Και αναστάς και σηκωθείς. Πήρε το δρόμο της επιστροφής. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Δόξα τω Θεώ. Και καθώς ανέβαινε στα χάλια του, τρακένδυτος, πεινασμένος, βρώμικος, ο πατέρας, αλληλούια, τον περίμενε. Και όταν τον είδε από μακριά, έτρεξε, λέει. Δεν κάθισε από μακριά, λέει, εδώ, τι έκανες εκεί, κάτσε τιμωρία ένα μήνα και θα τα ξαναπούμε. Αλλά έχει σπλάχνα ο πατέρας. Ποτέ δεν έπαψε να είναι μαζί του, οι σκέψεις του, το πνεύμα του. Τον περίμενε. Έπεσε απάνω του και δραμών, λέει, τον κατεφυλούσε στον τράχυλό του. Και άρχισε αυτός να του λέει, πατέρα, δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Άστα αυτά. Είσαι, δεν είσαι άξιος, είσαι γιος μου. Αμήν, αδερφή. Είσαι, δεν είσαι άξιος, αδερφέ, είσαι γιος του. Και φωνάζει, φέρ του την καλύτερη στολή, φέρ του τα υποδήματα, βάλ του το δαχτυλίδι, δώσ' του δηλαδή πάλι τη σωτηρία του, δώσ' του πάλι την υπηρεσία του, το έργο του, τα παπούτσια του ευαγγελιζομένου, την ειρήνη, δώσ' του το δαχτυλίδι του, το πνεύμα το Άγιο, και τώρα θα κάνει κάτι που δεν το έχει ξανακάνει. Φέρτε και το μόσχο το συντευτό, σφάξτε τον. Και ελάτε όλοι να χαρούμε με τη χαρά μου. Τέτοια χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί. Και άρχισαν συμφωνίες, χορούς, τραγούδια, ευλογία. Τι ωραία είναι όταν επιστρέφει ένας. Τι χαρά γίνεται στην εκκλησία. Τι χαρά γίνεται στον ουρανό. Αλλά κανείς δεν μπορεί να επιστρέψει αν ο Θεός δεν το φέρει. Και εκεί στη μεγάλη χαρά τώρα έρχεται και ο μεγάλος γιος. Βλέπει συμφωνίες, βλέπει χαρά, ρωτάει τι συμβαίνει. Ο πατέρας σου απείλαυσε το γιο του τον νεότερο γένοντα. Τον είχε χάσει και τον βρήκε. Επέστρεψε. Γι' αυτόν ήταν πεθαμένος και αναισθήθη. Πολύ μεγάλη χαρά έχει ο πατέρας, πολύ μεγάλη χαρά έχουν οι δούλοι, πολύ μεγάλη χαρά έχει ο οίκος. Και ο μεγάλος σκλήρινε. Να, το όριο που ξεπερνάει ο άνθρωπος στη μακροθυμία του Θεού. Δεν δέχτηκαν οι Ισραηλίτες τον Υιό του το μονογενή, γι' αυτό και απολέστησαν. Βέβαια θα έρθει το τέλος, αλλά και πάλι θα κάνει χάρη ο Θεός.
Αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Θεός δεν είναι μαζί με το λαό Ισραήλ, αν και παρόλα αυτά είναι αδερφοί. Ο μεγάλος γιος είναι αυτός που διέκοψε τις σχέσεις με τον πατέρα. Έλα στη χαρά του πατέρα, έλα στη χαρά μας. Δεν έρχομαι. Σκλήρινε, αγρίεψε, μίσησε. Φοβερό. Φοβερό. Είναι αυτό που δεν μπορεί να ξεπεράσει η αγάπη του πατέρα. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Τον παρακάλεσε, αυτόν τον παρακάλεσε, το μικρό δεν τον παρακάλεσε. Και δεν τον παρακάλεσε γιατί ήξερε ότι θα γίνει κάτι. Αλλά τον μεγάλο τον παρακαλεί γιατί ξέρει ότι δεν θα γίνει τίποτα. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει. Έλα σε παρακαλώ. Ο αδερφός σου ήρθε. Ποιος αδερφός μου? Ο γιος σου. Ο γιος σου που έφαγε την περιουσία σου ζώνα σώτος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έσφαξες όταν ήρθε και το μόσχο το σιτευτό. Και ο πατέρας τον παρακαλεί. Τον παρακαλεί γιατί ξέρει ότι εδώ τελειώνει. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί του ο Θεός. Μα τόσο εύκολα. Μα πάντα ήμουνα υποτεταγμένος, υπάκουος, ό,τι μου έλεγες έκανα. Ποτέ μου εντολή σου δεν παρεύει. Δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε το κρίσιμο, να δώσουμε την πραγματικότητα, την πραγματική ερμηνεία στη λέξη ορθοτόμηση του Ευαγγελίου. Ορθοτόμηση του Ευαγγελίου χωρίς συγχωρητικότητα, χωρίς αγάπη, χωρίς πλάχνα, χωρίς μετάνοια, είναι άχρηστη, εντελώς άχρηστη. Η ορθοτόμηση του Ευαγγελίου έχει δύναμη μεγάλη, αλλά μέσα στην ορθοτόμηση υπάρχει μία πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και της ψυχής σου, αλλά και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Αν είχες επιστρέψει εσύ και ήσουν άσωτος εσύ και είχες ταλαιπωρηθεί, είχες πεινάσει, είχες φάει ξυλοκέρατα, είχες φτάσει στο θάνατο και επέστρεφες και απολάμβανες τη συγχωρητικότητα του πατέρα, δεν θα ήθελες και ο αδελφός σου να σε συγχωρέσει? Τι θα ήθελες να σου πει? Άντε φύγε από εδώ, παλιοάσωτε. Υπάρχει ένας βασιλικός νόμος. Μην κάνεις σε κανέναν αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Και σκλήρινε, σκλήρινε, σκλήρινε στην ευλογία του μικρού αδελφού. Ζήλεψε, αγρίεψε. Αγρίεψε στην αγκαλιά του πατέρα. Και έγινε απάνθρωπος. Έχασε την ιδιότητα του παιδιού του Θεού. Δεν έχασε ο ζώνας σώτος. Δεν έχασε το προβατάκι που είχε στο δρόμο του. Δεν έχασε η δραχμή την αξία της ποτέ. Πάντα ήταν δραχμή. Πάντα ήταν πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Πάντοτε ήταν γιος του, νεότερος. Εδώ όμως τώρα ξεχωρίζουν τα πράγματα. Δεν σε θέλω για πατέρα αυτός που είσαι. Δεν σε θέλω. Είσαι άδικος. Δεν θέλω αυτόν τον αδελφό μου αυτός που είναι. Είναι άσωτος. Ναι, αλλά μετανόησε.
είναι, αδερφοί αγαπητοί, το τέλος της υποθέσεως. Εκεί κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε ο Θεός. Στη σκληρότητα του ανθρώπου, στο μίσος, στην κακία, στο να φτάσει ο άνθρωπος να κρίνει το Θεό και να τον πει άδικο. Άδικο. Να λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πόσα πράγματα μπορούμε να εξετάσουμε για τον εαυτό μας. Ιθίως στις έσχατες ημέρες που καθήν ώραν δε στεχάζεται θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Μήπως μας βρει σαν το πρόβατο χαμένους, χαθήκαμε. Μήπως όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα μας βρει σαν τη δραχμή τη χαμένη, χαθήκαμε. Μήπως μας βρει σαν τον Άσο το Υιό στη γη τη μακράν, η σάλπιγγα του Θεού, χαθήκαμε. Αλλά εκεί που είναι το τέλος, είναι μήπως μας βρει με μια καρδιά σκληρή που δεν μπορεί να συγχωρήσει. Με μια καρδιά άγρια, θυμωμένη, οργισμένη. Εκεί και να έχεις χρόνο δεν προλαβαίνεις να μετανοήσεις. Όμως αδερφοί αγαπητοί, να εκμεταλλευτούμε το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι μαζί μας, αλλά όχι όταν έχουμε χάσει το δρόμο μας σαν πρόβατα από λολότα. Γιατί μπορεί να μην προλάβουμε να επιστρέψουμε, και επειδή είμαστε μέσα εδώ, καλό είναι να εξετάσουμε τις καρδιές μας, μη χάσουμε το δρόμο μας σαν δραχμή χαμένη, που έχουμε χάσει τη σχέση μας με το Θεό. Έχουμε χάσει την πνευματική μας υπόσταση, την παρουσία του Θεού, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τη σχέση μας με το Λόγο του Θεού. Να προσευχόμαστε και για τους άσωτους ιούς, αλλά να προσέχουμε, μην έχουμε αρχίσει να κάνουμε και σχέδια ασωτείας. Εκεί όμως που είναι ο φόβος και ο τρόμος, είναι να φέρουμε την καρδιά μας σήμερα μπροστά στο Θεό. Κύριε, βγάλε κάθε πίκρα. Κύριε, καθάρισε την καρδιά μου. Από οτιδήποτε τη μολύνει, μη φτάσει και σκληρινθεί η καρδιά μου και γίνει πέτρα και τα χάσουμε όλα. Θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Γι' αυτό και μετανοούμε, επιστρέφουμε και λέμε, Κύριε, θέλουμε να σε πλησιάσουμε για να σε πάντοτε πλησίον μας. Θέλουμε να σε εξητούμε για να ακούμε τη φωνή σου. Σε αγαπάμε, Κύριε. Βοήθησέ μας. Amém.